δήμωση απόψη. Κάποιοι επέλεξαν την μικροπολιτική, τους υψηλούς τόνους και τους χαρακτηρισμούς. Είναι ήδη οι οποίοι δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγύησεις την πρώτη φορά. Είναι ήδη οι οποίοι καταψήφισαν τους προϋπολογισμούς, από τους οποίους δώσαμε μέχρι σήμερα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Και είναι ήδη που μπαίνουν τροχοπέδι σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει αυτή την ώρα της πανδημίας τον εργαζόμενο και την επιχείρηση. Ήλπιζα ότι η σημερινή συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ελοχεύουν μετά από 15 μήνες συνεχιζόμενης πανδημίας, θα ήταν πιο επικοδομητική. Ευελπιστώ ότι παρά το έντονο προεκλογικό ύφος που προσπαθήσαν να δώσουν κάποιοι, κυρίως ο πρόεδρος του ΔΥΓΟ, κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μετά από την αναδίπλωσή τους, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το εργαλείο για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και είναι από την πρώτη στιγμή που είχα πει ότι αυτό το εργαλείο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εκ των πραγμάτων, αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε άλλα μέτρα, όπως την επιδότηση του επιδοκίου, την αύξηση της ΕΦΑΠΑΣΚΣ χορηγίας, μέτρα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά και αυτό το εργαλείο χρειάζεται. Και είναι γι' αυτό που και πέρσι διεξάγαμε πολύμινη διαβούλευση, κάναμε πάμπολες υποχωρήσεις, ούτως ώστε να εξευρεθεί συνένεση. Χαίρομαι που κάποια κόμματα, τα οποία και ως θέμα αρχής διαφωνούσαν με την όλη φιλοσοφία του σχεδίου πέρσι, φαίνεται τουλάχιστον ως θέμα αρχής να υποστηρίζουν αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή την διοχέτευση ρευστότητας μέσω των τραπεζών στην αγορά, κάτι το οποίο απορρίπτα να συζητηθεί πέρσι. Φαίνεται ότι τα γεγονότα τα ίδια τους έχουν πείσει για τις ορθές θέσεις της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, αυτή τη βδομάδα, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ούτως ώστε έστω και αργά η Κύπρος, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που κατάθεσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ας είναι και η τελευταία η οποία θα το εφαρμόσει. Να είστε καλά. Κύριε Πρωθυπουργέ, μια ερώτηση ενός προς το ζήτημα του ελέγχου του προγράμματος και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Παπαδόπουλο. Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, έκφραση κάποιου είδους προαπαιτούμενο για συμπερίληψη στον εποπτικό τομέα του project ο Γενικός Ελεκτής. Ακούστηκαν πάρα πολλά σήμερα. Ακούστηκαν πολλά αντικρουόμενα μεταξύ των κομμάτων. Δεν θα κάνω, εγώ δεν θα κάνω λεπτομερείς αναφορές. Είναι εκεί το πρόγραμμα, οι θέσεις μας, το σχέδιο, οι θέσεις μας είναι εκεί. Πλέον η μπάλα βρίσκεται στα κομμάτια. Ευχαριστώ. Μα δεν είναι το θέμα αν είμαι ανοιχτός. Είναι δικαίωμα της Βουλής να κάνει κάποιες τροπολογίες. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Ευχαριστώ.